Ναι, για πάμε να δούμε πόσο έχει επανέλθει στην κανονικότητα η χώρα, διότι πολύ σωστά τα είπε ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, αλλά είχαμε σήμερα παρατράγουδα, γιατί κάποιοι αντιστέκονται στην επιστροφή στην κανονικότητα, όπως φαίνεται. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Σήμερα υπήρξε αυτή η ευρεία το συνάντηση. Το Άρης ΠΑΟΚ δεν θεωρείται ντέρμπι προφανώς. Ο Άρης ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ελλάδα. Τώρα, ποιος δεν το θεωρεί ντέρμπι, κακό κεφαλιού, τι να πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά αν είναι ντέρμπι ή όχι. Να πούμε λίγο το παρασκήνιο. Το Άρης ΠΑΟΚ θεωρητικά θα διεξαγόταν με παρουσία ξένου διαιτητή. Χθες η ΚΕΔ ανακοίνωσε την παρουσία του Τάσου Σιδρόπουλου στο παιχνίδι αυτό. Και όχι μόνο Έλληνας διαιτητής, αλλά και με έντονες σημειολογικές αναφορές στο πρόσωπο του κ. Σιδηρόπουλου. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είναι ένα πρόσωπο που είναι ευνοημένο τέλος πάντων από τη νέα τάξη πραγμάτων. Προφανέστατα. Είναι ένας από τους αγαπημένους διαιτητές του συστήματος της ΚΕΔ. Όπως και να το κάνουμε, δεν συζητάμε μόνο αυτό. Συζητάμε ότι υπάρχει μια σκανδαλώδη κατάσταση. Η ΚΕΔ είχε ενημερώσει έμεσα και off the record ότι θα υπάρξει ξένος διαιτητής σε όλα τα ντέρμπι. Το ΠΑΟ Χάρης, αν μη τι άλλο, είναι ντέρμπι. Χθες λοιπόν έγινε αυτός ο ορισμός. Ο Άρης έβγαλε μια ανακοίνωση και άφησε υπόλογη την ΚΕΔ τέλος πάντων για ό,τι μπορεί να συμβεί. Σήμερα υπήρξε μια ευρεία σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπό τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Αυγενάκη, παρουσία όλων των ομάδων της Super League, παρουσία του Προέδρου της ΕΠΟ, του κ. Γραμμένου, παρουσία του κ. Περέιρα, που είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔ, και παρουσία του υπεύθυνου VAR στη FIFA, του κ. Van der Horst, που είναι Ολλανδός υπεύθυνος για το VAR σε όλο τον πλανήτη, παντού, και του κ. Χούμπελ, ο οποίος είναι υπερσύμβουλος. Στην κουβέντα που έγινε, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, ο Ολυμπιακός μέσω του κ. Καραπαπά, του αντιπρόεδρου του, έθεσε πάρα πολλά ζητήματα για το VAR και την αξιοπιστία του, έθεσε πάρα πολλά ζητήματα για τον τρόπο που λειτουργεί η ΚΕΔ, για τον τρόπο που έχει εκπαιδεύσει τους διαιτητές και για το οικονομικό ακόμα του VAR, γιατί αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καραπαπά στην τοποθέτησή του ότι στη Ρωσία δόθηκαν 7 εκατομμύρια για το VAR και στην Πορτογαλία 2, ενώ στην Ελλάδα κόστησε 12. Είναι νούμερα υπαρκτά και πραγματικά δεν είναι πράγματα που δεν ισχύουν. Επίσης, αναρωτήθηκε το τι συμβαίνει με την παραγωγή των αγώνων του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι το ΠΑΟΚ TV έχει την παραγωγή των αγώνων του ΠΑΟΚ. Άρα δίνει και την εικόνα στο VAR. Έτσι. Υπήρχε τα replay, τις φάσεις κρίσιμες, όλες περνάνε. Υπάρχουν κενά στο κομμάτι της πιστοποίησης του VAR στην Ελλάδα. Σοβαρά κενά, τα οποία επισημάνθηκαν. Επίσης, υπήρξε πολύ έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Καρυπίδη, του Προέδρου του Άρη, με τον κύριο Περέιρα για το θέμα του Σιδηρόπουλου και για το θέμα του VAR και με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γραμμένο. Πώς απάντησε ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Περέιρα? Ο κύριος Περέιρα δεν είπε τίποτα. Ο κύριος Γραμμένος είπε ότι δεν ασχολείται αυτός με τη διαιτησία. Τώρα δεν ξέρω πώς αντιδράσανε οι υπάλληλοι. Και ποιος ασχολείται? Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ δεν ασχολείται. Τέλος πάντων, γίνονται και αυτά. Το πιο σημαντικό που προέκυψε. Πέρυσι είχαμε τέτοιο φαινόμενο. Σε ντέρμπι κλασικό. Σε ντέρμπι κλασικό είχαμε ανάλογο φαινόμενο πέρυσι. Είχαμε πέρυσι τον κύριο Σιδηρόπουλο πάλι στο ΠΑΟΚ Άρης. Στο ΠΑΟΚ Άρης. Ο κύριος Σιδηρόπουλος τα έχει πάρει μπάρες στο ΠΑΟΚ Άρης. Θα σου πω για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα σου πω ένα θέμα που προέκυψε πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο χρήζει διερεύνηση και νομίζω δεν θα μείνει έτσι από τον Πάιο Ολυμπιακό. Είναι το θέμα για το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση ο Πάιο Ολυμπιακό πριν από λίγες μέρες. Είναι η περίφημη ιστορία της δίθεν παρουσίας της κυρίας Σουλούκου στο βαν του VAR στον αγώνα του Γιώργου Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακό Αστέρα Τρίπολη. Αλλά και την υπόθεση ότι άργησε το βαν να φτάσει στο Καραϊσκάκη και έφταγε ο Ολυμπιακό. Σήμερα λοιπόν ενώπιον όλων αυτών που σα είπα πριν. Ο κύριος Περέιρα παραδέχτηκε ότι δεν έγινε καμία, δεν υπήρξε καμία παρουσία ανθρώπου του Ολυμπιακού, ούτε της κυρίας Σουλούκου, ούτε οποιοδήποτε άλλου στον χώρο του VAR και στον χώρο του VAN του VAR. Και φυσικά παραδέχτηκε το ακόμη πιο σοβαρό και το ακόμη πιο γελίο από πλευράς του τι δημοσιεύτηκε και του τι προσπαθούν να επηρεάσουν, πώς προσπαθούν να επηρεάσουν κάποιοι το κοινό, είναι ότι το VAN του VAR έφτασε καθυστερημένο το ίδιο στο Καραϊσκάκη. Δεν έφταιγαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Το παραδέχτηκε αυτό ο πρόεδρος της ΚΕΔ, επαναλαμβάνω. Δεν το είπε οποιοδήποτε άλλος. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ διέψευσε μια υποτιθέμενη ΕΔΕ που λέγεται. Ναι. Δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ φυσικά και είναι ψευδές, ότι έγινε από την ΚΕΔ και την ΕΔΕ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστούμε.